Επιστρέψαμε και σημαίνει ότι το διαθέσιμο 20 λεπτό, αυτό που υπολείπεται για το σημερινό μας ευζήν, εδώ πάντα στην πολύ αγαπημένη συχνότητα της Δίων Τηλεόρασης, θα πρέπει να μην πιαστούμε ανακόλουθοι. Υποσχεθήκαμε κάτι. Είπαμε ότι θα εμφανίσουμε ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος, ως και αγνώστου, αν θέλετε, προελεύσεως. Βέβαια, είμαστε πάρα πολύ ενημερωμένοι, αλλά κυρίως θα απευθυνθούμε σε μια κοινωνία η οποία δηλώνει αδαείς. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο έρχεται μέσα από την προσωπική μας και κοινωνική μας εφαρμογή να επιβάλλει το λεγόμενο παίγνιο, το παιχνίδι. Οι άνθρωποι, όπως και τα υπόλοιπα έμβια όντα, τουλάχιστον εκείνα που διαθέτουν εγκέφαλο και συνείδηση, όχι κατά ανάγκη έλογο, παίζουν. Θα κάνουμε λοιπόν μία μικρή κουβέντα σήμερα, μία εισαγωγή, στην ανάγκη να παίξουν. Γιατί ήδη συνομολογήσαμε ότι μάλλον τους τελευταίους σκληρούς, κακούς, σχεδόν απάνθρωπους καιρούς, είναι γιατί δεν παίζουν. Όπως παίξαμε με τις λέξεις, εμπέζουμε εαυτούς, αλλήλους, αλλά δεν παίζουν. Θα σας φέρουμε λοιπόν τώρα, εδώ στην τηλεόραση, στην εκπομπή, ένα παιχνίδι από την αρχαιότητα. Το δεύτερο μου είπαν, τώρα τα μαθαίνω κι εγώ γιατί γυράσκω δα ή διδασκόμενος εισηγεί πάντα, το δεύτερο σε χρόνο παιχνίδι γνωστό από την αρχαιότητα. Και βεβαίως θα χρειαστώ κάποιους οι οποίοι θα παίξουν. Θα παίξουν εδώ, οι κάμερες θα απαθανατήσουν το παιχνίδι, εσείς θα το απολαύσετε. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για παιχνίδια δεξιότητας, που μας λείπουν πολύ, εξού και η κατάντια μας σε αδεξίους, είμαστε πλέον τέτοιοι. Απολαύστε το. Θα μείνω στα λιγότερα λόγια για να δούμε τι ακριβώς έχουν να μας παρουσιάσουν ο Γιώργος Γκιζελής και ο Γιώργος Αποστολίδης. Θα σας τους παρουσιάσω αμέσως. Ο καθήμενος είναι ο Γιώργος Γκιζελής, παρακαλώ. Και ο όρθιος, εδώ κοντά μου, ανάμεσά μας για να κυριολεκτώ, ο Γιώργος Αποστολίδης. Παρακολουθήστε και θα θαυμάσετε κυριολεκτικά πράγματα που δεν τα φανταστήκατε. Λοιπόν, να κάνω και μια μικρή κουβέντα όμως, αγαπητέ Γιώργο Γκιζελή. Πώς προέκυψε αυτό, αυτή η ενασχόληση, γιατί όταν μιλάμε για παιχνίδι δεν μιλάμε για απασχόληση, μιλάμε για ενασχόληση, γιατί μιλάμε για μια βαθύτερη εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου παράγοντα να πέσει. Mm-hmm. Τι σκεφτήκατε, ότι όντως αυτό που ανέφερα στο προήμιο μου, πως καταντήσαμε να μην παίζουμε, ότι είμαστε άνθρωποι που τέλος πάντων μηχανικά και ηλεκτρονικά και δεν ξέρω πώς αλλιώς κάνουμε πως παίζουμε και έχουμε ξεχάσει παραδοσιακά παιχνίδια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το γιογιό έχει εξαφανιστεί σαν παιχνίδι. Τώρα ακούγεται η λέξη. Εγώ σκοπίμως δεν την ανάφερα. Είναι το γιογιό. Λοιπόν, έτσι. Είναι το γιογιό. Το κλασικό γιογιό, το πάνω κάτω που ξέρουμε. Το που έχει εξελιχθεί πλέον, έχει γίνει άθλημα, έχει γίνει τρόπος έκφρασης, τέχνη για κάποιους, γιατί παίζοντας είναι σαν να ζωγραφίζεις στον αέρα. Γίνονται διαγωνισμοί, έχει ανέβει σε ένα άλλο επίπεδο δηλαδή. Ναι, και εμείς δεν πήραμε είδηση, τίποτε. Γιατί καταντήσαμε αχριότεροι του φυσιολογικού. Ειλικρινά, εγώ βεβαίως και το θυμάμαι, γιατί έπαιξα κι εγώ μικρός. Αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοια εξέλιξη ότι σήμερα θα παίζουμε πάλι γιογιό και θα είναι άθλημα και θα έχει διαγωνισμούς και τέτοια. Αυτό δεν το ήξερα. Έχει εξελιχθεί σε αυτή τη μορφή πια. Μάλιστα. Και έχει κοινό σε όλο τον κόσμο πολύ μεγάλο. Είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει κανείς. Είναι απλό σαν παιχνίδι. Μόνο σου μπορεί να ξεκινήσει. Είναι οικονομικό. Δεν έχει μπαταρίες, ρεύματα κτλ. Είναι προστό για όλους. Αν θες να το εξελίξεις, μπορείς να βάλεις χρόνο και να το εξελίξεις. Μέσα από αυτό μαθαίνεις να αυτοκυριαρχείς. Μαθαίνεις να βάζεις χρόνο και να παίρνεις αποτέλεσμα που το γενικεύεις μετά σε ό,τι και αν θες να κάνεις στη ζωή σου. Σωστό. Και κυρίως είναι διασκεδαστικό. Όλο σοβαρά, 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 διασκεδάσουμε κι εμείς. Είναι για όλους τελικά, γιατί θυμάμαι ότι προκαλούσε θόρυβο και για κάποιους ήταν εκνευριστικό το γιογιό. Όπως και το τάκα-τάκα. Έτσι. Που το χτυπάγανε και κάνει το θόρυβο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ενοχλητικό αυτό. Δεν είναι ενοχλητικό. Όπως και το τάβλι. Ξέρεις ότι εγώ δεν έμαθα τάβλι ούτε στο στρατό που συνηθίζονταν. Επειδή με ενοχλεί ο θόρυβος όταν χτυπάμε τα πουλιά κάτω. Το κοπάνιμο. Ναι, το κοπάνιμο αυτό. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, η Γιώργο έχει μικρόφωνο. Ωραία. Σε τακτοποίησαν. Οπότε θα σε βάλουμε στην κουβέντα. Κυρίως θα μας δείξεις εσύ πώς ακριβώς παίζουμε σήμερα το γιογιό.
Θέλω όμως να μου πεις τελικά πού το έχεις φτάσει, είσαι πρωταθλητής. Δεν είμαι ακριβώς πρωταθλητής, απλά το για αρχή ας πούμε ήθελα να εξελίξω μόνος μου. Ανεβάζω κάποια βίντεο ξέρω στα social media για να δείξω. Ναι, και γίνεται χαμός. Εντάξει, χαμός. Πρέπει να γίνεται χαμός μάλλον για να σε έχει φέρει και ο Γιώργος Γιζελής εδώ. Ναι, και απλά επειδή μου αρέσει τώρα, το συνεχίζω μαζί με τον κύριο Γιώργο. Και το χάμος στο πάνω. Τώρα αυτό τι σημαίνει, ότι ήδη έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από πίσω. Υπάρχει ελληνική κοινότητα, υπάρχει κατάστημα το yo.gr που διαθέτει αυτά τα προϊόντα. Αυτό το διευθύνεις εσύ. Ναι. Ωραία. Κάνουμε meetings, yo-yo meetings τα λέμε. Μαθήματα δωρεάν ουσιαστικά όπου παρουσιαστεί ευκαιρία. Κάνουμε πανελλήνιο διαγωνισμό. Τέτοιες δράσεις. Και όπου μπορούμε το προωθούμε. Μάλιστα. Γι' αυτό όταν ενημερώθηκα, είπα εσείς να φέρετε μου κάτι τέλος πάντων πιο διασκεδαστικό, λίγο να χαλαρώσουμε, να χαμογελάσουμε πραγματικά. Γιατί αυτό είναι σίγουρο ότι θα προκύψει. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε στην εφαρμογή, να δείξουμε δηλαδή τι έχουμε να δείξουμε. Ναι, κόλπα κιόλας. Κόλπα τα λέτε. Είναι εύκολα. Είναι τα γιο-γιο tricks που θα θυμάστε και εσείς παλιά το walk the dog, περπατάμε με το σκύλο, παλιό κόλπο. Ναι, ναι, ναι. Την γούνια. Αυτά είναι τα κλασικά. Είναι κάποια απλά κόλπα. Μπορεί να μας τα δείξει ο Γιώργος τα κλασικά, να τα θυμηθούν οι παλιότεροι. Ωραία. Αυτό μπορεί να κάνει και ο καθένας. Δηλαδή είναι το πιο αρχάριο επίπεδο που μπορεί να κάνει. Ωραία. Σε περιμένουμε λοιπόν. Το σκύλο. Δεν φαίνεται και να το σηκώσει ο Γιώργος. Εδώ πέρα. Έχει ρουλεμάν μέσα και δεν γυρνάει στα παλιά. Γυρνάει πολύ ώρα. Μετά είναι ένα πολύ παλιό κόλπο που είναι η κούνια. Κάποιοι οποίοι παίζανε γιογιό παλιά, θα το θυμούνται σίγουρα αυτό. Μετά είναι το τραπέζ. Είναι το elevator. Και πολλά έτσι απλά κόλπα που μπορεί να μάθει κόλπα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό τώρα το πράγμα είναι όλο μηχανικό. Δεν έχει κάποια υποστήριξη, δεν έχει κάποιο μηχανισμό ο οποίος το σπρώχνει και το κάνει. Είναι όλο το δικό του. Σε φυσικούς κανόνες. Είναι φυσική, ναι. Είναι φυσική. Ένα ρολιμάν τα κάνει όλο. Μάλιστα. Και αυτά είναι τα απλά κόλπα που σας έδειξα. Προφανώς είχαν, εφόσον αναφέρεται, υπάρχει σε έβριμα. Εμφανίζεται σε Αγγείο του 500 περίπου π.Χ. Σε Αγγείο του 500 π.Χ. Και λένε πως το δίναν στους έφηβους με αφιερώσεις στους θεούς όταν ενηλικιωνόντουσαν. Άρα... Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Μουσείο του Βερολίνου ένα, το αγγείο. Ένα τέτοιο αγγείο. Ναι. Αλλά έχουμε και άλλα. Το 500 π.Χ. είμαστε ήδη. Ξεκινάμε τα μεγάλα, ωραία, μεγάλα χρόνια της Αθηναϊκής τουλάχιστον Δημοκρατίας. Είμαστε ήδη δηλαδή στον εμπλουτισμό, τον πνευματικό. Είμαστε. Τα καλά χρόνια. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλουμε κι άλλα, Γιώργο. Κι άλλα, Γιώργο. Ναι, ναι. Θέλουμε κι άλλα. Έλα λίγο πιο μπροστά, βέβαια, ίσως σε ενοχλεί εδώ το τραπέζι μας. Ναι. Γιατί θα έπρεπε να στηθεί ιδιαίτερο σε ένα άλλο σκηνικό. Μπορώ να πεις και από εδώ πέρα, δεν έχω κανένα. Ωραία. Για να φαίνεται, επειδή η κάμερα... Πολύ ωραία, ναι. Ωραία. Ξεκίνα και εμείς σε βλέπουμε. Πάντως, Γιώργο, παρατηρώ ότι δεν επιτρέπεται κανένα χαλάρωμα. Είναι εργαλείο... Απόλυτη προσήλωση. Που θέλει προσοχή, ναι. Αυτοσυγκεντρώνεσαι. Βοηθάει πάρα πολύ σε αυτοσυγκεντρώση. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε και ένα βίντεο με ενημερώνουν τώρα. Καλό είναι να το δούμε και το βίντεο, γιατί προφανώς εκεί θα είναι καλύτερη εικόνα, εννοώ πιο εντυπωσιακή. Αν και εγώ πιστεύω περισσότερο στην αξία του ζωντανού και ο Γιώργος ο Αποστολίδης εδώ προσφέρεται. Θέλω να κάνουμε και την εξής κουβέντα. Αυτό τελικά θα μπορούσαμε να το προτείνουμε ακόμη και σε ένα σχολείο. Θα ήταν ιδανικό σε σχολείο. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν ανταγωνίζει με τον άλλον. Παρά ο ένας μαθαίνει στον άλλον πράγματα, ο καθένας δείχνει τι έμαθε στον άλλον και κερδίζουν όλοι. Δεν είναι ανταγωνιστικό. Ανταγωνιστικό είναι μόνο στους διαγωνισμούς που παίζεις 3 λεπτά με μουσική, κάνεις μια χορογραφία που πρέπει να ταιριάζει εικόνα με τον ήχο και παίρνεις πόντους και βραβεία. Αλλά γενικά δεν είναι ανταγωνιστικό, μόνο εκεί. Μάλιστα. Πάντως, για να το πω τώρα όπως το σκέφτομαι και όπως έχω ήδη επηρεαστεί.
μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν ένα παιχνίδι μόνο και μόνο γιατί θα εξυπηρετεί, να τις πω, ειδικές ανάγκες που σίγουρα σήμερα εμφανίζονται, δηλαδή η ακινησία πρώτα απ' όλα. Ναι, σπάνια πλέον ναι. Κάνουμε πράγματα κάνοντας πολλές κινήσεις. Κινήσεις δηλαδή ποιοτικού ενδιαφέροντος θα έλεγα, που χρειάζονται σαν επιδεξιότητα, σαν ταχυδακτυλουργία, σαν όλα αυτά τα πράγματα που ποιος τα έχει σήμερα. Σίγουρα βοηθάει σε όλα αυτά, όπως επίσης ακόμα και σε περιπτώσεις αθλητών που θέλουν να αναπτύξουν κινήσεις για οποιοδήποτε άθλημα. Σε βοηθάει να συγκεντρώνεις και να χρησιμοποιείς όλο το σώμα. Συνδυάζει την κίνηση του χεριού και του ματιού. Είναι πολύπλευρα τα πλεονεκτήματα που έχει. Μάλιστα. Πάντως θα ήθελα έτσι να έχω μία άποψη, εδώ δημόσια εννοείται, να την ακούσει ο κόσμος, ναι. Για το πώς κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι ξέρεις, εγώ γίνομαι καλύτερος σε αυτό. Έχω γίνει ήδη καλύτερος σε αυτό. Βλέπω δηλαδή τα χέρια, τα δάχτυλα κυρίως, να έχουν μία άλλη ανάγκη, μία άλλη επιδεξιότητα. Προφανώς δεν την έχω εγώ, έτσι, αυτήν. Άρα ένα είναι μπορεί αυτό. Να πείσετε. Ναι, σίγουρα. Ναι. Οποιοςδήποτε μπορεί. Υπάρχουν επίπεδα δυσκολίες στη διάφορα κόλπα. Ξεκινάς από τα πιο απλά και πας στα πιο δύσκολα. Αλλά κυρίως παρατήρησα την ανάγκη να προσιλωθεί. Δηλαδή απαγορεύεται η παραμικρή απουσία. Αυτοσυγκέντρωση, τελευταία συγκέντρωση. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ. Ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής. Σε παιδιά τέτοια έχει βοηθήσει. Ανάγεται πλέον σε ασθένεια και ακούγεται εμπολής. Τα έχουμε φορτώσει τώρα τα παιδιά με πολλές και διάφορες ασθένειες. Την έχουμε βάλει και αυτήν από κοντά. Και μέσα στο ίδιο μπορεί να τις καταπολεμήσουν κιόλας. Δηλαδή. Ναι, άρα έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον και ίσως ήδη να απασχολεί και την επιστημονική κοινότητα να... γιατί και αυτή ψάχνει τρόπους, ψάχνει μηχανισμούς. Είναι πολύ θέλει να προτείνει. Τρόπος που μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Έχει φτάσει μέχρι το διάστημα. Έχουμε δει κοσμοναύτες που παίρνουν το γιογιό και μας εξηγούν με τη φυσική που κρύβει το γιογιό. Στα βιβλία, τα σχολικά, κάπου έχει παράδειγμα με το γιογιό. Και μπορεί επίσης να είσαι πολύ στην ολέκη που είναι στην έλλειψη ατμόσφαιρας εννοείται. Ναι. Επειδή έχει το ρουλεμάν, κάνεις πιο μικρή κίνηση, αλλά γυρνάει πάρα πολύ ώρα. Και παίζουν. Μάλιστα. Την άλλη φορά θα σας φέρω το βίντεο αυτό να δείτε. Ναι. Πώς παίζουν στο διάστημα. Έχουμε ένα βίντεο, να το δούμε και αυτό το βίντεο, έτσι. Να το δούμε, να το απολαύσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, για όσους είδατε κάτι που σας θυμίζει κάτι, τα πλάνα που υπάρχουν στο βίντεο είναι λιτόχωρο. Έτσι. Σωστά. Λιτόχωρο είναι. Σωστά. Γιατί πήγατε εκεί, για να είστε κοντά στους θεούς. Είναι ωραία και στην Αγιάννη, στο Άλλος Προμηθέος. Εκεί πάνω να βγείτε. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Μπράβο. Ίσως για να δείξετε και στην εικόνα ότι συνδέεται με την αρχαιότητα, όλη η προσοχή των γραμμάτων. Και αυτό και για να δείξουμε και τη φύση. Γιατί είναι ένα από τα φάρμακα που έχουμε αποκοπεί, αυτό που θα προκαλεί τα προβλήματα.
η έλλειψη της απλότητας και η επαφή με τη φύση. Τα έχουμε κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα, ενώ θα πρέπει να είναι πιο απλά. Ναι, τα συζητούσα προηγουμένως. Και τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος και για το όλο τις σχετικά. Σωστά, εγκλήματα είναι σωστά. Ναι. Θέλουμε τα βίντεο που κάνουμε να συνδυάζουν και εικόνες γενικά από την Πιερία. Αυτά τα βίντεο, ναι, είναι, εσείς είστε από εδώ, είστε πιεριείς στην καταγωγή. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Έρχεστε συχνά εδώ. Ζω 7 χρόνια στο Λιτόχωρο. Πήρα την οικογένειά μου και μένω εδώ και 7 χρόνια στο μάλιστα. Λιτόχωρο. Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ πριν 2 χρόνια πέρα στο Πανεπιστήμιο Λογίστης, από τη Σανή και την Κατερίνα. Ωραία. Άρα εσείς ήρθατε στον επίγειο παράδεισο, σωστά. Ήρθατε στους θεούς, ήρθατε σε πάντων εκεί όπου λειτουργεί η απλότητα, ως συμπαντική απλότητα. Και η ανάγκη να σκεφτόμαστε και να το αποδεικνύουμε αυτό μέσα από ένα παιχνίδι, είναι ιδιαίτερο αυτό, να είναι παιχνίδι, να μην είναι εξ ανάγκης, να μην είναι εργασία, να μην είναι ανάγκη για εισόδημα, να μην είναι τίποτα από αυτά, να παίξουν τα παιδιά. Θες μόλις έτσι, εντελώς, γιατί δεν γνώριζα το περιεχόμενο σήμερα της εκπομπής, κυρίως αυτό το κομμάτι, είχα μια κουβέντα για το πώς παίζαμε παιδιά και πώς παίζουμε σήμερα. Μάλλον πως δεν παίζουμε σήμερα, γιατί σήμερα δεν παίζουμε. Θα σας περιμένω και την επόμενη φορά. Με βίντεο που είναι εμπλουτισμένα περισσότερο. Θα μπορούσαμε ίσως και στον επίλογο μιας εκπομπής να χρησιμοποιήσουμε ένα βιντεάκι. Πολύ ωραία. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι υπάρχουν και αυτά τα παιχνίδια. Πάντως έχω παντελή άγνοια για το πού βρίσκεται τώρα εσείς. Μου λέτε εδώ πέρα ότι ξέρεις είναι προχωρημένη αυτή η κατάσταση. Υπάρχει κοινότητα. Και στην Ελλάδα υπάρχει κοινότητα. Στο εξωτερικό πολύ πιο μεγάλη βέβαια. Αλλά σιγά σιγά μεγαλώνει και εδώ. Είμαστε πολύ φιλική κοινότητα. Μάλιστα. Πάντως για να το εντάξω στον επίλογο ως απαραίτητο, το παιχνίδι αυτό προφανώς δεν έχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για τον παίκτη. Ακριβώς. Το άμα κάνει κάτι πολύ. Γιατί στο. Το τάκα-τάκα που λέγαμε παλιά, υπήρχαν κάποιοι μικροί έστω κίνδυνοι να χτυπήσει κανένα χέρι, κανένα κεφάλι. Να... Ήταν και γυάλινα τα πρώτα. Ναι. Μετά τα κάνουν πλαστικά. Στο γιογιό αλλάζουμε το κορδονάκι. Το κορδονάκι θύρεται. Αν δεν τα αλλάξει, θα σπάσει. Αν τα αλλάζει, δεν σπάει. Αν σπάσει, μπορεί να γίνει ζημιά. Δεν είναι. Ναι. Μάλιστα. Ήθελα να ακουστεί και αυτό για να φανεί και όχι απλώς έτσι η χρησιμότητα ως παιχνίδι πάντα, αλλά και η ασφάλεια. Έχει ασφάλεια. Που έχει κάποιους παίχτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς για την πρόσκληση. Ειλικρινά διανθίσατε αυτή την εκπομπή που έτσι έχει τους κανόνες της. Τους παραβαίνει όμως, ευθαρσώς μερικές φορές, απόδειξη σήμερα, κοντά στη σοβαρότητα και στην ανάγκη να εξυπηρετήσουμε ζητήματα μέγιστα. Έρχονται και αυτές τις στιγμές που πρέπει να ξαναγίνουμε παιδιά, να παίξουμε από την αρχή. Ίσως... Το παιδί κρύβεται τη φαντασία. Έτσι. Και τη χρειαζόμαστε. Έτσι. Για να δώσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς πάρα πολύ. Εύχομαι ότι καλύτερο. Ευχαριστούμε. Αυτά για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσω. Μάλιστα, για μας είναι η τελευταία για την εβδομάδα, γιατί κάθε εβδομάδα εκπομπή, κάθε Πέμπτη, το ΕΦΣΥΝ είναι το τελευταίο μας, που σημαίνει ότι θα μεσολαβήσει ένα Σαββατοκύριακο. Θα είναι απολύτως πλέον. Όχι μόνο χρονικά, αλλά και με τις διαθέσεις του καιρού φάνηκε ολοφανερά ότι είμαστε στο καλοκαίρι. Εύχομαι ολόψυχα ό,τι καλύτερο για όλους ανεξαιρέτως. Αμέσως μετά, εδώ, η Ελένα Διαμαντοπούλου με τα καθημερινά, που όμως είναι πάντα αξιοπρόσεκτη. Είμαστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Thank you.